Πρώτο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, σύμφωνα και με τη δική μου εμπειρία αστυνομική, είναι η έλλειψη κτηριακών υποδομών. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην ομική, ένα άτομο με κινητική αναπηρία πολλές φορές καθίσταται ανέφικτο το να μετακινηθεί σε κάποιες συγκεκριμένες αίθουσες, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει την παρακολούθησή του, την παρακολούθηση μαθημάτων από αυτό το άτομο και ως εκ τούτου να έχει σημαντικές συνέπειες και στην κοινωνική του ένταξη. Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού ως προς έναν εξειδικευμένο κλάδο εκπαίδευσης που αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης και λέγεται κινητικότητα. Η κινητικότητα ως κλάδος είναι πολύ σημαντικός, καθώς θεωρείται ως ομοχλός, ως μία απαραίτητη προϋπόθεση, έτσι ώστε τα άτομα με πρόβλημα όρασης να κατακτήσουν την αυτονομία τους, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητα αναφέρετο δικαίωμά τους. Έτσι, αυτή η έλλειψη εμποδίζει έναν φοιτητή να μάθει εγκαίρως τους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς πολλές φορές για να εκπαιδευτείς πάνω στην κινητικότητα, άμα είσαι ενήλικος, πρέπει να περιμένεις και 3 χρόνια λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Επιπλέον, ως προς το εκπαιδευτικό υλικό, και εκεί υπάρχουν σοβαρές και σημαντικές ελλείψεις, καθώς στη σύγχρονη εποχή και δεδομένων των δυνατοτήτων που η τεχνολογία προσφέρει, υπάρχει το φαινόμενο, άμα ας πούμε για παράδειγμα ένας τυφλός φοιτητής θέλει να δουλέψει σε μία εργασία, να μην έχει τη δυνατότητα αυτό να το κάνει χωρίς βοήθεια, διότι δεν υπάρχουν συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία ο τυφλός φοιτητής να μπορεί να αξιοποιήσει. Με συνέπεια να χρειάζεται απαραίτητα κάποιον βοηθό και ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει ένας τυφλός φοιτητής πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύγγραμμα είναι αφού έχει δηλώσει τα μαθήματα, που τα βιβλία που θέλει να πάρει για το κάθε εξάμεινο στον Εύδοξο, να κάνει αίτηση σε έναν φορέα, στη μονάδα προσβασιμότητα, ας πούμε, του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, εγώ καθώς την εμπειρία μου βάζει στη νομική στο ΕΚΠΑ, και εκεί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και πάλι λόγω της έλλειψης προσωπικού κάποιες φορές. Με συνέπεια, ένας τυφλός φοιτητής και να μην μπορεί να πραγματοποιήσει μια εργασία και να καθίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσχερής η προετοιμασία του για τις εξετάσεις. Το ερώτημα που τίθεται τώρα, αφού αναδείξαμε ορισμένα ζητήματα, είναι το πώς εμείς, σαν πολίτες, σαν φοιτητές, σαν άνθρωποι γενικότερα, εγώ ας πούμε προσωπικά σαν ένας εν δυνάμει εργαζόμενος, πώς θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Υπάρχει το ζήτημα το ότι το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει και προάγει όλες αυτές τις ανάγκες στην ατομική υπόθεση του καθενός, με αποτέλεσμα να καταργείται κάθε είδους συλλογικότητα. Και επίσης υπάρχει έντονη υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη θεμελιωδών αναγκών, κάτι στο οποίο εμείς πρέπει να απαντήσουμε μέσω του συλλογικού μας αγώνα, με συσπήρωση με τα κινήματα των εργαζομένων, των φοιτητών, των ΑΜΕΑ, έτσι ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ένα μέλλον το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και να μην